Επιστρέψαμε. Η Ελλάδα στον καθρέφτη. Περί ψυχικής υγείας ο λόγος στη συνέχεια. Και είναι χαρά μας να έχουμε μαζί μας το Θοδωρή Γεωργακόπουλο, τον βλέπετε. Η κυρία Μαρίνα Οικονόμου Γλαλιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα σας. Και θα συζητήσουμε και για αυτό το περιβόητο θέμα, όχι μόνο της κατάθλιψης, αλλά και των αυτοκτονιών στην Ελλάδα, που έχει απασχολήσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά έγινε και πεδίο μέχρι και κομματικής αντιπαράθεσης. Ακριβώς, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, θα την έλεγα. Ο Θεοδωρής θα μας βοηθήσει να βάλουμε τα πράγματα στις πραγματικές τους διαστάσεις με μια σειρά από δεδομένα που είναι και η βάση συζήτησης σε αυτό το μέρος. Να πούμε μερικά νούμερα. Υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μπορεί να μετρήσει κανείς για να μετρήσει την ψυχική υγεία. Για παράδειγμα, στα χρόνια της κρίσης, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δηλώνουν ότι η διάθεση και η ψυχική τους κατάσταση χειροτέρεψε. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κρίσης, από το 2009 μέχρι το 2013, το ποσοστό του πληθυσμού με μείζωνα κατάθλιψη διπλασιάστηκε. Ενώ παλιά ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ήταν 3,3% το 2006, 6,8% το 2009, ήταν 12,3% το 2013. Εδώ μιλάμε για τεράστια αύξηση. Είναι έτσι, μια πολύ μεγάλη αύξηση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από το 2008 μέχρι το 2011 επιπλέον. Αυτό είναι κατά δήλωση ή είναι εγνωσμένη κατάθλιψη, κύριε? Είναι εγνωσμένη κατάθλιψη. Ωραία. Που η διάγνωση της κατάθλιψης βγήκε μέσα από μια κλινική συνέντευξη. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Δεν είναι αυτό που μπορεί να αναφέρει κάποιος για το πώς νιώθει γενικά. Να δούμε και την καλά. Υπάρχει και επιπλέον και άλλο ένα νούμερο, ότι από το 8 μέχρι το 11 η κατανάλωση αντικαταθλιπτικών αυξήθηκε κατά 35%. Κύριε Λαλιώτη, είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση τα τελευταία χρόνια ότι η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα, να το πούμε, γενικευμένης μελαγχολίας. Εθνική κατάθλιψη. Στο πληθυσμό, το ερώτημα από κάποιους που ήθελα να σας θέσω είναι το εξής, ότι όλοι αισθανόμαστε αυτή την ματαιότητα, να το πω έτσι, ή ακόμα και αυτή την παρέτηση πολλές φορές. Σε τι ποσοστό υπάρχει μια λανθάνουσα κατάθλιψη ή πολύ εξ ημών πιθανώς έχουμε κατάθλιψη και δεν το ξέρουμε. Δηλαδή χρήζουμε πραγματικής ιατρικής φροντίδας, να το πω έτσι. Θα έλεγα ότι οι έρευνες και τα δεδομένα τους μπορούν να μας δώσουν ασφαλή στοιχεία γι' αυτό. Έτσι λοιπόν το 2008 το ποσοστό της κατάθλιψης, η επικράτηση της μείζωνος κατάθλιψης, έτσι όπως αυτή βγήκε μέσα από κλινική συνέντευξη, βρέθηκε να είναι 3,3%. Και αυτό το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό ήταν πολύ κοντά με την επικράτηση της κατάθλιψης που είχε βρεθεί στη χώρα μας πριν κάποια χρόνια σε άλλες ερευνητικές δουλειές. Αυτό που έχει σημασία όπως να δούμε είναι πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο. Η εξέλιξη του φαινομένου είναι αυτή που μας δίνει ασφαλή στοιχεία. Έτσι λοιπόν το 2009 η επικράτηση της κατάθλιψης βρέθηκε να είναι 6,8%. Σχεδόν διπλασιασμός. Σχεδόν διπλασιάστηκε. Εκτινάχθηκε μετά από δύο χρόνια στο 8,2% και το 2013 έφτασε το μεγάλο ποσοστό, το πολύ ψηλό ποσοστό, του 12,3%. Πιθανώς είναι ακόμα μεγαλύτερη σήμερα δηλαδή. Πάντα, αυτό δεν το ξέρουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Πάντα με την ίδια μεθοδολογία και την ίδια εποχή του χρόνου. Αυτό το τονίζω, γιατί έχει σημασία οι έρευνες να μεθοδεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μας δίδουν και αξιόπιστα στοιχεία. Έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία για το αν έχει υποστεί, ας πούμε, αν έχουμε αντίστοιχες αυξήσεις σε χώρες όπου αντιμετώπισαν μνημόνια? Έχουμε κάποια στοιχεία από την Ισπανία. Και έχουμε γενικό στοιχεία από χώρες που αντιμετώπισαν μνημόνια ή πέρασαν οικονομικές κρίσεις. Και πολλές είναι οι χώρες που σε διαφορετικές χρονικές περιόδους έχουν περάσει οικονομικές κρίσεις. Όπου σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βρέθηκε αύξηση της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών. Και μάλιστα βρέθηκε σε όλες τις χώρες μια σύνδεση ανάμεσα στην οικονομική ύφεση και σε κάποιους δείκτες της οικονομικής ύφεσης, όπως είναι η ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, τα χρέη και η οικονομική δυσπραγία με την κατάθλιψη και την αυτοκτονία. Μου προκύπτει αυτό να ρωτήσω αν είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάθλιψη. Είναι μια, δηλαδή, αν μόλις παρέρχεται. Προτείνονται πάντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, όσο και μέτρα για την αντιμετώπιση των αυτοκτονιών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παραδείγματος χάρη, έχει προτείνει μέτρα, τα οποία είναι γενικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη,
και να διαμορφώνονται μέσα από εθνικές πολιτικές κάθε φορά. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και το ρόλο των ειδικών της ψυχικής υγείας, που αυτοί, αν θέλετε, είναι υπεύθυνοι για να αντιμετωπίσουν την κλινικά διαγνωσμένη κατάθλιψη. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο αναστρέψιμο του πράγματος, για να δούμε αν αυτομάτως, το λέω έτσι σχηματικά, θα δούμε μία βελτίωση του δίκτυα, αν αρχίσουμε να βγαίνουμε από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση μεσονομικά. Ή αυτό είναι μία κατάσταση στην οποία μπαίνουμε και πολύ δυσκολότερα θα βγούμε από όσο εύκολα μπήκαμε. Ξέρετε, η κατάθλιψη και γενικώς τα ψυχικά φαινόμενα είναι πολυπαραγωγικά φαινόμενα. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και για την εκδήλωσή τους, αλλά από εκεί και πέρα και για την βελτίωσή τους και την θεραπεία τους. Εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω και δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να σας μιλήσω για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσει κανείς, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση και από εκεί και πέρα να αντιμετωπιστούν και οι επιπτώσεις, ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία του πληθυσμού. Θα μπορούσατε να μας πείτε με πολύ απλά λόγια τα συμπτώματα. Δηλαδή, τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Αρνητικά συναισθήματα, θλίψη, απεσιοδοξία, απελπισία, αδιέξοδο, ενοχές, κακή διάθεση και από εκεί και πέρα πολλά σωματικά συμπτώματα τα οποία συνδέονται με την κατάθλιψη. Η κατάθλιψη, δεν ξεχνάμε ότι έχει συμπτώματα από την ψυχική σφαίρα και είναι αυτά που σας ανέφερα. Ξέχασα να σας αναφέρω το άγχος, παραδείγματος χάρη, που είναι μια βασική επίσης εκδήλωση της κατάθλιψης, η αγωνία, η ανησυχία για το μέλλον. Αλλά έχουμε και συμπτώματα από τη σωματική σφαίρα. Πολλές περιοχές σωματικές επηρεάζονται από την κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να έχουμε και σωματικά συμπτώματα. Ακραία μορφή, θα έλεγα, της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας είναι το αίσθημα απελπισίας και αδιεξόδου και οι αυτοκτονικές τάσεις, οι ιδέες αυτοκαταστροφής και από εκεί και πέρα οι αυτοκτονικές συμπεριφορές. Υπάρχει μια γραμμή βοήθειας για την κατάθλιψη και είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τα τηλέφωνα που έχουν γίνει εκεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου διαστήματος, στο κατά πόσο αναφέρουν ως αιτία της κατάθλιψης την οικονομική κρίση. Το ποσοστό, ας πούμε, αμέσως πριν την κρίση το 2008 ήταν πάρα πολύ μικρό, ήταν 1,8%. Και έφτασε το 2012, εν μέσω της κρίσης, να είναι στο 39,2%. Και δηλαδή γίνει ένας κυρίαρχος παράγοντας. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο και τα δημογραφικά της κατάθλιψης και να μας δώσετε μερικές απαντήσεις πάνω σε αυτά. Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη κατηγορία του πληθυσμού είναι γυναίκες ηλικίας 55-64. Ακολουθούν οι γυναίκες ηλικίας 45-54 και τρίτη κατηγορία οι άνδρες ηλικίας 35-44. Πάντως επικρατούν οι γυναίκες. Ναι, να σταθούμε λίγο. Είναι η μόνη κατηγορία οι άνδρες 35-44, όπου οι άνδρες είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Αυτό, κυρία Οικονόμου, εξηγείται με κάποιον τρόπο. Οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτήν την κατάσταση και δει οι γυναίκες σε αυτήν την ηλικία. Βέβαια, εξηγείται. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως πρώτα στην πρώτη κάρτα που ανέφερε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Τα στοιχεία σταχυολογήθηκαν από μια γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας για την κατάθλιψη. Θέλω εδώ να πω ότι η γραμμή αυτή δεν λειτουργεί πια, λόγω του ότι δεν υπάρχει κάποια οικονομική ενίσχυση μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών. Δεν λειτουργεί πια, παρότι ήταν ένα καταφύγιο για τους ανθρώπους που δυσκολευόντουσαν ψυχικά και ήθελαν κάπου να απευθυνθούν για να αναζητήσουν βοήθεια. Και επίσης θέλω να πω ότι σε πολλές χώρες του κόσμου που πέρασαν οικονομικές κρίσεις, μια από τις πολιτικές ήταν η δημιουργία τέτοιων γραμμών βοήθειας για την κατάθλιψη και την πρόληψη των αυτοκτονιών. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό, και λοιπόν, να βρούμε τρόπο. Αυτό λοιπόν ας μας προβληματίσει. Η κατάθλιψη είναι γένος θηλυκού. Τα ποσοστά εμφάνισης κατάθλιψης στις γυναίκες είναι περίπου διπλάσια από τους άνδρες. Το ενδιαφέρον, το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από αυτή την κάρτα είναι ότι για την ηλικία των 35-44 έχουμε μια ανατροπή της κλασικής επιδημιολογίας κατάθλιψης και οι άντρες εμφανίζονται να έχουν κατάθλιψη σε υψηλότερα ποσοστά από τις γυναίκες. Που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Βεβαίως δεν συνέβαινε στο παρελθόν, παρατηρήθηκε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έβριμα
Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο εξωτερικό, επιστημονικές δημοσιεύσεις ενώ σχολιάστηκε ιδιαίτερα και μας δείχνει βεβαίως τι σημαίνει να είναι κάποιος άντρας ηλικίας 35 έως 44 ετών, εκτός δηλαδή στην παραγωγική του ηλικία, στην Ελλάδα της κρίσης. Mm-hmm. Αυτός ο άντρας θέλει να παντρευτεί, να ανέβει επαγγελματικά. Μπορεί όμως η οικονομική κρίση να τον έχει επηρεάσει τόσο δραματικά που να μην μπορεί να επιτελέσει και να εκπληρώσει τους ρόλους του, τους κοινωνικούς και οικογενειακούς του ρόλους. Με κοιτάς επειδή είμαι σε αυτήν την ηλικία. Δεν νομίζω. Επηρεάζεται εξαιρετικά η αυτοϊκόνα του άντρα. Είναι απολύτως κατανοητό. Βεβαίως. Και όταν δεν μπορεί ένας άντρας να ικανοποιήσει το ρόλο για τον οποίο κοινωνικά είναι ταγμένος να ικανοποιήσει, καταλαβαίνετε αυτό τι αντίκτυπο μετά μπορεί να έχει στην ψυχική του υγεία. Θοδωρή. Αυτοκτονίες. Πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι αρκετά αμφιλεγόμενο με διάφορους τρόπους. Τα νούμερα είναι τα γνωστά που υπάρχουν. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, κατά κανόνα, οι θάνατοι οι οποίοι αποδίδονταν σε αυτοκτονίες στην Ελλάδα ήταν γύρω στους, κυμαίνονταν ανάμεσα στους 370 και 400 το χρόνο. Από το 2010 και μετά ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί. Μέχρι το 2012 έχει φτάσει τους 533 θανάτους. Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη διάφορους παράγοντες που κάνουν αυτό το θέμα ένα πολύ πιο πολύπλοκο θέμα από τα απλά θέμα αριθμών. Για να δούμε λίγο το διεθνές πλαίσιο του που βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Είναι χρήσιμη μια διεθνής σύγκριση σε σχέση με τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου, ας πούμε, τις χώρες του ΟΣΑ. Το ποσοστό αυτοκτονιών, ο αριθμός αυτοκτονιών με 100.000 πληθυσμού είναι 3 φορές λιγότερος στην Ελλάδα. Και επίσης, αν δούμε και τις αυτοκτονίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νούμερο επίσης είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ένωσης. Ακόμη και συγκρινόμενο με χώρες στις οποίες δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δεν έχει προηγηθεί μια τέτοια σφής περιπέτεια σαν αυτή που βιώνει η δική μας χώρα. Μιλάμε για 4,2 αυτοκτονίες ανά 100.000 πληθυσμού στην Ελλάδα. Το νομίζω όρος του ΟΣΑ είναι 12, ενώ αντιστοίχως, αν πάμε στις αυτοκτονίες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά 100.000 πληθυσμού, και πάλι βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά. Πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή, πιο χαμηλά είναι μόνο η Κύπρος. Αλλά δεν ξέρω, θα μας πει η κυρία Λαλιώτη, αν αυτό έχει σημασία. Υπάρχει αύξηση, ωστόσο, έτσι. Προφανώς. Ναι. Έχετε πολύ δίκιο. Εκεί που θα πρέπει να δώσουμε σημασία είναι πάλι στην εξέλιξη του φαινομένου των αυτοκτονιών. Είναι γεγονός ότι οι αριθμοί των αυτοκτονιών στην Ελλάδα για διάφορους λόγους είναι πολύ μικροί και ειδικά όταν συγκρίνονται με χώρες που βρίσκονται βορειότερα από μας και βλέπετε ότι η Λιθουανία ή εδώ δεν αναφέρεται, η Ουγγαρία παραδείγματος χάρη έχει πολύ ψηλό δίκτυο αυτοκτονιών. Και η Πορτογαλία βλέπω ότι έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό από εμάς. Ναι, έχει ψηλότερο ποσοστό από εμάς, αλλά βλέπετε ότι Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος είναι κάπου κοντά και η Ισπανία επίσης είναι κάπου κοντά. Πρέπει όμως να δούμε την εξέλιξη του φαινομένου στην Ελλάδα. Πραγματικά μέχρι το 2010, ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα, ο δείκτης αυτοκτονιών ήταν ένας λόγος διχογνωμίας, αν θέλετε, ακόμα και ανάμεσά μας. Μετά όμως από το 2010 φαίνεται ότι το φαινόμενο εξελίσσεται με έναν τρόπο που δείχνει ότι υπάρχει μια αυξητική πορεία των αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Ένα ερώτημα, νομίζω εύλογο, είναι αν αρκεί ένας απολύτως εξωγενής παράγοντας, όπως είναι η οικονομία ή το δημοσιονομικό περιβάλλον της χώρας στην οποία ζει κανείς, για να τον οθήσει σε αυτό το άκρο, ή πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο, ένα πρόβλημα. Έχετε πάρα και πολύ. Να προσθέσω και εγώ στο ερώτημα να συνέξει το εξής, το οποίο διαβάζουμε συχνά στις εφημερίδες. Πρέπει να είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα υπήρχε και μια απόκρυψη των αυτοκτονιών τα τελευταία χρόνια, δηλαδή προ-κρίσης. Ενώ είναι το στίγμα. Παγίως. Ναι, βέβαια. Παγίως. Είναι και το ζήτημα ότι η θρησκεία δεν δέχεται την αυτοκτονία. Δηλαδή, ειδικά στην περιφέρεια, εμφανιζόντουσαν οι αυτοκτονίες συχνότατα ως ατυχήματα. Όπως όλα τα ψυχικά φαινόμενα, έτσι και η αυτοκτονία είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο και πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο.
Και έχει βρεθεί ότι πρέπει να υπόκειται μια ψυχοπαθολογία, κυρίως ψυχοπαθολογία του καταθλιπτικού φάσματος. Πρέπει κάποιος να έχει κατάθλιψη και συνήθως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που καταφεύγουν στην αυτοκτονία έχουν μια ψυχική πάθηση και μια ψυχική ευαλωτότητα και κάτω από ορισμένες συνθήκες καταφεύγουν στην αυτοκτονία. Έχει όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, πέρα από το να βλέπουμε τη σύνδεση της κατάθλιψης με την αυτοκτονία, να δούμε και τη σύνδεση κάποιων άλλων παραγόντων, ψυχοκοινωνικών ή κοινωνικο-οικονομικών με την αυτοκτονία. Έχει βρεθεί από διεθνείς έρευνες ότι κάθε αύξηση του επίπεδου 1% στην ανεργία συνεπάγεται, οδηγεί σε αύξηση κατά 0,79% στις αυτοκτονίες στην Ευρώπη και κατά 0,99% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει άμεση διασύνδεση. Βλέπουμε ακριβώς ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην απώλεια της εργασίας και στην ανεργία και ειδικά στη μακροχρόνια ανεργία με τις αυτοκτονίες. Υπάρχει επίσης μια ειδική σύνδεση των χρεών με τις αυτοκτονίες. Σε έρευνες διεθνείς. Έχει όμως σημασία να δούμε τι βρέθηκε στην Ελλάδα. Στις έρευνες του ΕΠΥΨΗ και ειδικά στην έρευνα του 2013, και έχει σημασία στην αυτό γιατί το 2013 είχε πια ξετυλιχθεί το φαινόμενο της ανεργίας. Εκεί βρέθηκε ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη σχέση, ανεξάρτητη από την κατάθλιψη, σχέση της ανεργίας και της οικονομικής δυσκολίας με την αυτοκτονία. Άρα δηλαδή και κάποιος άνθρωπος είναι, που δεν έχει κάποια προδιάθεση. Έτσι λοιπόν να αυτά τα ευρήματα μας επιτρέπουν να μιλάμε για αυτό που έχει περιγραφεί και στη διεθνή βιβλιογραφία ως οικονομικές αυτοκτονίες ή αυτοκτονίες επαγόμενες από την κρίση. Ο όρος ο διεθνής είναι recession led suicides. Είπατε or economic ότι suicides. Η κατάθλιψη είναι γένους θηλυκού. Εδώ φαίνεται από την επόμενη κάρτα ότι οι αυτοκτονίες είναι γένους αρσενικού. Είναι η γενική παρατήρηση αυτή και φαίνεται και στην διαδρομή του χρόνου ότι οι γυναίκες πιο εύκολα κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Ενώ οι άνδρες είναι αποφασισμένοι. Ακριβώς. Οι άνδρες είναι αποφασισμένοι και αυτοκτονούν. Μάλιστα. Έτσι, ο αριθμός των συντελεστισσών αυτοκτονιών είναι υψηλότερος στους άνδρες, ο αριθμός των αποπειρών αυτοκτονίας είναι υψηλότερος στις γυναίκες. Για το θέμα της ηλικίας, 50-60 βλέπω ότι έτσι δεν είναι. Στο 50-60 είναι η πλειοψηφία, η επόμενη κατηγορία είναι 40-50 και οι υπόλοιποι είναι κάτι χαμηλότερο. Το φαινόμενο γενικά της ενήλικης ζωής η αυτοκτονία πιο πολύ. Καταλαβαίνετε ότι για αυτή την ηλικία των 50-60 μπορούμε να δώσουμε κάποιες ερμηνείες, ειδικά για τους άνδρες αυτή την ηλικία, που φανταστείτε αν οι άνδρες αυτή την ηλικία χάσουν τη δουλειά τους, τι προοπτικές έχουν να βρουν δουλειά και στο και μέλλον. Μια λογική απολογισμού. Επομένως, το αίσθημα του αδιεξόδου, της απώλειας της ελπίδας και της απελπισίας, καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί διαμεσολαβητικά ανάμεσα σε αυτό το φαινόμενο και την αυτοκτονία. Πριν σας ευχαριστήσουμε, κυρία Οικονόμου, έχουμε τις δομές που απαιτείτε για να... Μας είπατε πριν και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι μια γραμμή πάρα πολύ χρήσιμη δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω της οικονομικής κατάστασης. Έχουμε γενικώς τις δομές και την πρόσβαση των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Θα έλεγα ότι... Αναφέρομαι στην κατάθλιψη τώρα, προφανώς. Ναι, ακριβώς. Θα έλεγα ότι δεν τις έχουμε τις δομές. Ή και δομές οι οποίες υπήρχαν έχουν συγκνωθεί σημαντικά με τις οικονομικές δυσκολίες. Θέλω πάλι να δώσω κάποια διεθνή στοιχεία. Σε χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, που τη δεκαετία του 90 υπήρχαν αρκετά, πέρασαν μια οικονομική κρίση αυτές οι χώρες και αυξήθηκαν τα ποσοστά ανεργίας. Σε αυτές τις χώρες που είχαν ένα καλά οργανωμένο κράτος πρόνοιας, δεν παρατηρήθηκε αύξηση των αυτοκτονιών. Το ίδιο συνέβη και στην Αυστρία, επίσης μια χώρα
με ισχυρά δίκτυα κοινωνικής προστασίας. Άρα θα μπορούσε ένα σωστά δομημένο ακριβώς σύστημα να αντισταθμίσει ακριβώς τον επιβαρυντικό παράγοντα της τα κοινωνικά υγείας. Δίκτυα, λοιπόν, και οι κοινωνικές πολιτικές παίζουν ένα ρόλο αποτρεπτικό στην αυτοκτονία. Ας κρατήσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι έχουμε μεν αύξηση, αλλά παραμένουμε ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Κύριε Γαλλιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά πολύ, γιατί νομίζω ότι δώσατε και πολλές απαντήσεις. Θοδωρή, να δούμε δύο κάρτες ακόμα που είναι, θα οδηγήσουν στο επόμενο βίντεο μας. Στην έρευνα της διανέωσης χαρτογραφήσαμε όλο το φάσμα της ελληνικής υγείας. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το θέμα της θνησιμότητας απ' έξω και φαίνεται ότι η τάση είναι σαφής εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από την κρίση. Οι θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού μειώνονται διαρκώς από το 2004 που ήταν πάνω από 1.000 μέχρι το 2013 που είναι κάτω από 860. Οι αιτίες θανάτων δε στη χώρα παραμένουν λίγο πολύ οι ίδιες, είναι οι γνωστές, κυρίως τα νοσήματα του κυκλοφορικού και οι καρκίνοι. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη η Νίκη και θα την προλογίσει. Να μείνουμε λοιπόν στο θέμα που αφορά τον καρκίνο, που είναι μια, όπως είδατε, από τις κύριες αιτίες θανάτου στη χώρα μας. Μας μίλησε η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αθηνά Λινού, και θα την ακούσετε να διατυπώνει και μια προσέγγιση, νομίζω, ιδιαίτερη για το θέμα του καρκίνου. Υποστηρίζει... Εγώ νομίζω δεν την έχω ξανακούσει και στην τηλεόραση. Έχω και εγώ την ίδια αίσθηση. Υποστηρίζει ότι για τους ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο πρέπει πια η μέρημνα της δομής του συστήματος υγείας να εστιάζει περισσότερο στο κομμάτι της ανακούφισης και της ψυχολογικής υποστήριξης των οικείων των ανθρώπων που νοσούν και λιγότερο στο να παρατείνει κατ' ελάχιστον έστω τη διάρκεια ζωής τους. Κάτι που έχει και κόστος πολύ μεγάλο, το οποίο δεν το λέει ευθέως η κυρία Λινού, αλλά είναι σαφές ότι το υπονοεί. Κόστος το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη στήριξη άλλων ασθενών, γιατί πραγματικά στην Ελλάδα της κρίσης γνωρίζουμε καλά ότι η πρόσβαση δεν είναι δεδομένη για όλους τους ασθενείς στις δομές υγείας. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει η κυρία Λινού. Και επανερχόμαστε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τον άνθρωπο που έκανε όλη αυτή την έρευνα που σας παρουσιάσαμε σήμερα, τον κύριο Τούντα.